Καλό μεσημέρι. Ο Νούφρη από το Eden Resort Rehabilitation, κέντρο αποκατάστασης εδώ στην Τερσεφάνου, που όπως προανέφερες και εσύ από σήμερα θα ξεκινήσει να φιλοξενεί, να πούμε καλύτερα, ασθενείς που είναι θετικοί στον κορονοϊό, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε κρατικά νοσηλευτήρια και θα φιλοξενούνται εδώ με ήπια ή και καθόλου συμπτώματα, μέχρι και την ημέρα όπου θα είναι αρνητικό το τεστ του Σονούφρε για τον κορονοϊό. Και αυτό γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας για καλύτερη διαχείριση των κλινών στα δημόσια νοσηλευτήρια σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες μονάδες για καλύτερη διαχείριση πιο βαριών περιστατικών, Ολούφρε. Ναι. Είναι εδώ μαζί μας ο εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Αποκατάστασης, κύριος Γιώργος Βουβάκος, να μας τα πει καλύτερα. Κύριε Βουβάκη, καλησπέρα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Αν μπορείτε να μας πείτε για τη διαδικασία που θα ακολουθείτε όταν φτάνει εδώ ο ασθενής. Φυσικά. Όταν υπάρχει ενημέρωση από το κέντρο αναφοράς στο Παραλίμνη, το νοσοκομείο Παραλιμνίου, ερχόμαστε σε συνεννόηση μαζί τους, δίνεται ένα παραπεμπτικό για τον ασθενή, μεταφέρεται ο ασθενής από το νοσοκομείο κοντά μας, έχοντας πάρει φυσικά ένα ιστορικό για να μπορούμε να δώσουμε καλύτερα νοσήλια στον ασθενή, μπαίνει σε δωμάτια και ακολούθως υπάρχει μια διαδικασία από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό μας εδώ στο κέντρο, όπου δίνονται τα γεύματα 3 φορές την ημέρα. Αν χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα, όπως να δοθούν κάποια φαρμακευτική αγωγή χωρίς να υπάρχει επαφή από τον κόσμο τον δικό μας, εκτός και αν υπάρξει ανάγκη. Το κέντρο εδώ είναι έτοιμο να δεχτεί τον κόσμο. Θεωρείστε ότι ο κόσμος θα μένει σε ένα ξενοδοχείο με νοσοκομιακές εγκαταστάσεις. Δίνεται όλη η πληροφόρηση και η φροντίδα που χρειάζεται σε αυτόν τον κόσμο μέχρι να γίνει καλά να επιστρέψει στο σπίτι του. Πόσο ιατρικό προσωπικό θα εργάζεται εδώ, κύριε Βουβάκη? Εδώ θα υπάρχουν 2 γιατροί συνεχώς, είτε on-call για τα κρίσιμα περιστατικά, και υπάρχει δυναμικότητα για νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι και 16 άτομα, εάν το απαιτήσουν οι ανάγκες. Αυτό εξαρτάται πάντοτε από τον αριθμό των ατόμων που θα φιλοξενηθούν εδώ στο κέντρο. Η δυναμικότητά μας είναι για 100 άτομα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να δεχτούμε μέχρι και 100 ασθενείς. Και για πόση διαχείριση? 100 την ημέρα, Δημήτρη. Με το Υπουργείο έχουμε συνάψει μια σύμβαση για 3 μήνες σε πρώτη φάση και αν χρειαστεί ανανεώνεται για ακόμη ένα μήνα. Είναι 100 άτομα ανά ημέρα που μπορείτε να δέχεστε? Ναι, είναι 100 άτομα ανά πάσα στιγμή. Ναι. Η δυναμικότητα των αυτοματίων μας μπορούμε να φιλοξενήσουμε 100 άτομα. Πολύ ωραία. Και να πούμε, Νίφρυ, επειδή μας έγινε και μια ξενάγηση πριν βγούμε ζωντανά στον αέρα, ναι. Μας έκανε ξενάγηση ο κύριος Βουβάκος και η ομάδα του στα δωμάτια όπου θα φιλοξενούνται από σήμερα αργά το απόγευμα οι ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό, με ήπια, όπως είπαμε, καθόλου συμπτώματα. Είναι άριστες υποδομές και όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα, να πούμε, με θερμόμετρα, πιεσόμετρα, οξύμετρα, προκειμένου να γίνεται και έτσι η ημερήσια εξέταση της κατάστασης των ασθενών μέχρι και την ημέρα όπου θα είναι, όπως είπαμε, αρνητικό το σύστημα. Είναι πλήρως εξοπλισμένο το συγκεκριμένο κέντρο, Δημήτρη. Είναι πλήρως εξοπλισμένο και είναι μια πάρα πολύ καλή, αν θέλεις, κίνηση και από μέρος της κυβέρνησης να γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να υπάρχει η στενή παρακολούθηση μετά την αποθεραπεία για να μπορούμε να καταγράψουμε και δεδομένα και να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν εξέλθει του κινδύνου οι ασθενείς σε ένα κέντρο το οποίο είναι στολίδι. Θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν από 2 με 2,5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, το είχαμε καλύψει εδώ και σε ρεπορτάζ. Είναι ακριβώς πραγματικά ένα κέντρο αποκατάστασης που στα πρότυπα ξενοδοχειακών μονάδων. Εντάξει, δεν είναι ότι ακριβώς, να έρχεται κανείς, να πευκόμαστε να νοσήσει κάποιος, αλλά τουλάχιστον θα υπάρχει προσοχή και ιδέουσα σημασία εκεί προς τα άτομα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση και σε ένα περιβάλλον που θα επιδράσει και θετικά στη ψυχολογία τους, νομίζω, από όλο αυτό. Αυτό θα έλεγα, Νούφρε. Εισαγωγικά θα πω πως πρόκειται για ένα 5-άστερο νοσοκομείο που φαντάζεσαι ότι μετά από την ταλαιπωρία των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί με κορονοϊό θα έχουν έτσι μια ευχάριστη αποθεραπεία, θα έλεγα. Ναι. Αυτό τους ευχόμαστε όλοι. Τουλάχιστον. Και αυτό προσπαθεί να δώσει εδώ και το κέντρο αποκατάστασης σε συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν πέρασαν λίγα οι άνθρωποι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή